Στο κυρίε και κύριοι. Έχω στο στούντο μαζί μου δύο κύριου. Χρήση Παντελήδη από πλευρά Δημοκρατικού Κόμματο. Καλώ ήρθατε κύριε Παντελήδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και ο βρεβουλευτή του ΕΛΑΜ, Γιάννη Γιάννη. Καλώ ήρθατε κύριε Γιάδη. Καλό μεσημέρι. Πώ σα φάνηκαν οι Βρυξέλλε έτσι η αρχή. <laughs> ε, εντάξει, υπάρχει μεγάλη πρόπτυγη στι Βρυξέλλε. Μιλούμε Άρα. για ένα άλλο κόσμο, είστε στο κέντρο των εξελίξεων τη Ευρώπη. Ε, αλλά σίγουρα υπάρχει και αρκετή κούραση με έτσι, τα, έτσι. τα, συνεχή ταξίδια και τι επαφέ. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό. Κύριε Χρήση Παντελίδη, για... εγώ κρατώ από αυτό τη σειρά του κορυφή ότι για πρώτη φορά <κυκλή> τίθεται ένα πάγιο αίτημα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι επιστροφέ αλλά και αποχαρακτηρισμό μέρου του εδάφου τη Συρία. Είναι γεγονό, κυρία Σάπα, και οφείλουμε να εκφράσουμε συγκρατημένη ικανοποίηση και αισιοδοξία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Καθώ πρώτον, είναι πλέον εκτεταμένη η συζήτηση για αποχαρακτηρισμό της Συρίας και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα γεγονότα. Δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι η Συρία είναι μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση. Τα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι ασφαλής. Άρα πλέ, θα πρέπει πλέ. να αλλάξει ο χαρακτηρισμός της Συρίας και η αντιμετώπιση των προερχόμενων από τη Συρία α, ανθρώπων. Και το δεύτερο στοιχείο, ναι, αφορά το στοιχείο των επιστροφών. Ένα στοιχείο το οποίο να μου επιτρέψετε να πω, ναι. ότι η διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει αξιοποιήσει σε πολύ πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν λέτε Αρκή... αξιοποιήσε με, με, με... Έχουμε κάνει πάρα πολλές επιστροφές. Ενδεικτικά να σα πω ότι το 2022, προηγούμενη διακυβέρνηση, οι επιστροφέ ήταν 6.539... Ενώ το 2023 φτάσαμε τις 9.093. Ναι, Και το. το 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο είμαστε ήδη στις 7.868. Γεγονός που δημιουργεί την εκτίμηση ότι μπορεί η χρονιά αυτή να κλείσει με πάνω από 10.000 επιστροφές. Αντιλαμβάνεστε ότι Και το στον σε απόλυτους αριθμούς ναι. είναι πολύ μεγάλη η βελτίωση που έχει προκύψει ναι αυτό τον 1,5 χρόνο και εκτιμούμε ότι αυτό είναι ο δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Σε συνδυασμό και με τι συμφωνίε που έχει πετύχει η κυβέρνηση, να θυμίσω την επίσκεψη στο Λίβανο, την εμπλοκή τη ε, ίδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέτρα σε σχέση με το Λίβανο. Επομένω, θα έλεγα, τολμώ να εκτιμήσω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εύχομαι να μην το ξεχνούμε αυτό ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση τη κατάσταση στο Λίβανο. Αυτό ακριβώ, κύριε Αν και δεν επιτρέπεται πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά ευχόμαστε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία σε συνδυασμό με, την, με, τον αποχαρακτηρισμό περιοχών ή της Συρίας γενικότερα θα βοηθήσει στην ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση αυτού του σύγχρονου ζητήματος που έχω πει πολλές φορές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Πολιτεία μετά την τουρκική κατοχή αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, κύριε Γιάδη Γιάδη, ε, φανταζόμαστε και εσείς συμφωνείτε προς αυτή την κατεύθυνση ε, των 27. Βεβαίως υπάρχουν χώρες οι οποίες αντιδρούν. Δεν ξέρουμε αν στο τέλο τη ημέρα αυτό όλο ε, επιτευχθεί. Και θέλω να μου σχολιάσετε και λίγο την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα pushbacks, κύριε Γιάδη. Λοιπόν, ξεκινώντα πρώτα απ' όλα με το με το θέμα που συζητάμε τώρα yeah. και τον αποχαρακτηρισμό περιοχών της Συρίας ή της Συρίας. Να σας θυμίσω ότι εδώ στο στούτιό σας και προεκλογικά και προηγουμένως είχαν αναφερθεί για αποχαρακτηρισμό της Συρίας και πολλοί με είχαν χαρακτηρίσει, χαρακτηρίσει αυτή την πρόταση ότι ήταν ένα είδο λαϊκισμού. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτό παίρνει σάρκα και οστά και αρκετέ χώρε τη Ευρώπη στηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν μια θέση πάγια που είχαμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ε, και ναι, είναι αυτό που είχαν αναγκαστεί και σε κάποιε εκπομπέ να φέρω και χάρτη, όπου δείχνεται συγκρούσει στη Συρία και παρουσίαζα με ζωντανό χάρτη ότι δεν υπήρχε καμία σύγκρουση. Άρα, ναι, θα πρέπει τέλο να δούμε τι πραγματικότητε, ότι στη Συρία δεν υπάρχει πλέον πόλεμο, παρά μόνο κάποιε μικρέ εντάσει ε, στα σύνορα με την Τουρκία, και αν υπάρχουν αυτό, πολύ μειωμένε πλέον. Ε, άρα, θα πρέπει να συζητούμε αυτό το ενδεχόμενο. Κατανοώ ότι υπάρχουν εμπόδια, κατανοώ ότι είναι, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Ε, καθώ υπάρχουν χώρε που μπορεί να μην το θέλουν για τα δικά του συμφέροντα, καθώ ε, η Συρία έχει προσωπικά κάποια άλλα συμφέροντα, και αν η Ευρώπη έρθει και αναγνωρίσει το καθεστώ Άσαντ, σημαίνει πολλέ άλλε μεταφράσει. Όμω, θα πρέπει να επιμείνουμε και πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει ένα ισχυρό συνασπισμό κρατών που υποστηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την πάγια μα θέση. Και ναι, ε, τώρα βλέπουμε να υπάρχει και αυτή η εξέλιξη μετά πρόσφατα, τα πρόσφατα γεγονότα και τι επιθέσει που είχα γίνει στη Γερμανία. Όπου πλέον ακόμη και η Γερμανία, που ήταν μια συντηρητική φιλελεύθερη χώρα, έχει ξεκινήσει ελέγχου στα σύνορά τη και έχει εφαρμόσει, μάλλον προτίθεται να εφαρμόσει μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Ε, μάλιστα, έχει αναφερθεί και κάτι άλλο προηγουμένω σε σχέση με κάποια μία σε τρίτε χώρε ναι. σε μία δήλωση. Ναι. Οι κόμβοι, όπως η και στο ρηπορτάζ, πού θα ο... μπαίνουν αυτά τα άτομα μέχρι να Οι επιστρέψουν. Οι Είς... κόμβοι που Τι λένε εννοούμε. είναι τα λεγόμενα hot spot. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα και πάλι το οποίο είχαμε εισηγηθεί πριν αρκετά χρόνια και πάλι. Το έχει εφαρμόσει ε, πρόσφατα η Ιταλία με, με, με διακυβέρνηση της κυρίας Τζόρτσια Αμελώνη, όπου έχει δημιουργήσει ειδικά κέντρα φιλοξενία στη Αλβανά όπου μεταφέρονται όσοι μπαίνουν παράνομα εντό τη Ιταλία. Και αυτό ήταν μια εισήγηση που είχαμε κάνει και εμεί ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια κλειστά κέντρα φιλοξενία σε κάποιε τρίτε χώρε, σε συνεργασία με αυτέ τι τρίτε χώρε. Και αυτή η χώρα που θα τα δεχτεί θα κερδίσει, γιατί θα εργοδοτούμε κόσμο, αλλά ταυτόχρονα θα υποψηφίναν τι κυπριακέ δημοκρατίε ακόμη καλύτερα αν μπορούσαμε να το πετύχουμε και υπό την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που συζητείται τώρα. Δηλαδή, αν δημιουργηθούν κάποια κλειστά κέντρα, όποιο μπαίνει παράνομα εντό τη Ευρώπη να πηγαίνει εκεί, να φιλοξενείται εκεί, να του παρέχονται όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για τη διαμονή του. Και ταυτόχρονα η Ευρώπη θα στείλει και ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπή, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται η Ευρώπη. Δεν χρειάζεται ούτε καταμετρήσει ούτε φιλοξενίε. Χρειάζεται ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπή για να σταματήσουν οι παράνομε ροέ μεταναστούν και είμαι καθαρό σε αυτό που λέω. Παράνομε ροέ μεταναστούν καθώ πολλοί είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τα όσα συμβαίνουν και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που μπορώ να αναφερθώ. Mm -hmm. ε, και επίση ένα άλλο σημαντικό σημείο ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή πολλοί Σύριοι που βρίσκονται στο Λίβανο. Επιστρέφουν οικείοθελώ πίσω στη Συρία λόγω των προβαντισμών που δέχεται ο, ο Λίβανο ε. αυτή τη στιγμή. Λίβανος, ε. Άρα Λίβανος, αυτό φανερώνει και ότι. ότι αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Παντελήδη, έχει λάβει αυστηρότερα μέτρα και στην επιδοματική τη πολιτική και επιλέγουν να είναι πίσω τη Συρία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριε Γιάθη, στη μέση. Ε, να ξεκινήσω για τα καταδίκη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ένα ε, σχόλιο από τον κύριο Παντελήδη για να είμαστε σωστά στο χρόνο. Κύριε Παντελήδη, ε, συζητάμε όλο αυτό το θέμα με τι επιστροφέ. Ε, λέμε για αποχαρακτηρισμό της Συρίας, λέμε ότι η κατάσταση στο Λίβανο, εάν ενταθεί, θα αυξήσει και τον κίνδυνο να έχουμε περισσότερους πρόσφυγες. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, πού πάνε κύριε Παντελή, δηλαδή είναι και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνε πίσω στη Συρία, εντάξει. Εκεί όμως, τι κάνουν κύριε Παντελή, δηλαδή θα πάνε να ζήσουν στα ερήπια. Και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί πρόσφατα από το εδάθ για τα pushbacks και το πώς συμπεριφέρθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Σάβα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ δε περισσότερο, δεν μπορεί η μικρή Κύπρος να επιφορτιστεί με την συντήρηση ή την προστασία Καταβαθώ. ή την διαβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται ε, στη Μέση Ανατολή ή στις Αραβικές χώρες ή στην Ασία. Κατανοούμε, κατανοούμε, συγγνώμη, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, αλλά αν το δείτε και με μαθηματικούς όρους, εάν όλα αυτά μεταφερθούν κάπου αλλού, δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι υφίστανται πάρα πολλά προβλήματα, γιατί υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα. Γιατί υπάρχουν καθεστώτα τα οποία δεν σέβονται τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. Επομένως, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να κατηγορείτε η είτε η Κύπρος είτε η Ευρώπη ότι δεν έχει σεβαστεί ή δεν έχει φροντίσει στο 100% για τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τις χώρες τους. Δεν επέλεξαν, ήταν αναγκαστική επιλογή. Ε, για τη Συρία δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πούμε. Μην παρασυρθούμε δηλαδή σε αυτομαστίγωμα, σε μια προσπάθεια να α, δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα. Το βασικό μας επιχείρημα είναι ότι η Συρία είναι ασφαλής περιοχή. Ναι, Το αν ναι, αναζητούν καλύτερες οικονομικά, α... καλύτερα οικονομικά Έτσι. δεδομένα και, και καλύτερες καθώς. οικονομικές συνθήκες, μα συγγνώμη, η μετανάστευση δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ναι. Υπάρχει για αιώνες, για δεκαετίες. Όμως υπάρχει μέτρο, υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν διαδικασίες. Δεν ξεκινά κάποιο χωρίς άδεια να πάει σε μια άλλη χώρα για να α, ζήσει καλύτερες μέρες επειδή έχει αυτό το δικαίωμα. Ναι, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι τη πλήσης των περιπτώσεων ξεγελούνται κύριε Παντελή και από τους διακινητές. Γνωρίζουμε όλοι τα αυτό, κυκλώματα. όχι, να σας πω κάτι. Είτε. Κοιτάξτε. Αυτό το φαινόμενο το ξεγελούνται υπήρχε πολύ έντονα σε σχέση με τη Βόρεια Αφρική. Και όντω. Mm. Ε, από τη Βόρεια Αφρική ανέβαιναν στα αεροπλάνα των τουρκικών αερογραμμών, πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη ερχόν, ερχόντουσαν στο, στο παράνομο αεροδρόμιο της στύπου, και, από και από τα, τα, κατεχόμενα, τα κατεχόμενα στι ελεύθερε περιοχέ. Ναι. Είναι γεγονό ότι πολλοί από αυτού δεν είχαν ιδέα πού τελικά έφταναν. Είναι, είναι γεγονό ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν ήξεραν καν ότι Κύπρο είναι νησί και δεν είναι κομμάτι τη υπηρετική ναι, Ευρώπη. Ε, για τη Συρία και γενικώ για τη Μέση Ανατολή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ναι, ότι υπάρχει ελπίδα που δεν το γνωρίζει. Μα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν κριτήρια. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες για πολύ καιρό απέδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα, της διαδικασίας την ευαισθησία να απορροφήσουν ένα μέρος του εργατικού δυναμικού. Και η ίδια η κυπριακή οικονομία, έτσι μην το ξεχνούμε, δεν μπορούμε χωρίς το εργατικό δυναμικό α, των νόμιμων μεταναστών, και δεν χρειάζεται να πω παραδείγματα στην καθημερινότητά μα που η κυπριακή οικονομία και η κυπριακή κοινωνία στηρίζεται σε αυτού του ανθρώπου. Είναι πολύ διαφορετικό όμω να υπάρχει οργανωμένη διαδικασία απορρόφησης ξένου εργατικού δυναμικού, να το πω έτσι, και πολύ διαφορετικό όποιο επιλέγει. Να ανέβει πάνω σε μια βάρκα, να πληρώσει ένα δουλέμπορο. Άξι, ή να αρέσει, να όμως, βγει πάνω στο λέγει, αεροπλάνο και να, έρθει, δε, δε, να έρχεται. Δεν είναι, δεν είναι επιλογή να βγει πάνω σε μια βάρκα και να βάλει τα παιδάκια σου σε μια βάρκα, κύριε Βασίλη. Δεν Βατήλ. μιλώ μόνο για αυτού. Μιλώ και για τα οργανωμένα Ωραία, μέσω των ναι. τουρκικών αερογραμμών. Μιλώ, και επαναλαμβάνω, η Συρία είναι μια ασφαλή περιοχή. Το ότι είναι κακέ οι συνθήκε, οι οικονομικέ ή οι άλλε, αυτό δεν το παραγνωρίζει κανεί. Αλλά δεν είναι μόνο η Ευρώπη που θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα. Υπάρχουν χώρε και στην Αραβική Χερσόνησο και στην υπόλοιπη Ασία που είναι και πολύ πιο πλούσιες και πολύ πιο παραγωγικέ από τι ευρωπαϊκές χώρε. Μην το ξεχνούμε αυτό. Δυστυχώ αυτή η καλή θέληση η οποία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια από πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών έχει τύχει σε κάποιο βαθμό κατάχρηση. Με αποτέλεσμα να πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι που διαπιστώνεται αυτή την εποχή. Θα συμφωνήσω μαζί σα με το σχόλιο που κάνατε ότι ναι, δεν πρέπει να είναι επιλογή να ανεβαίνει κάποιο πάνω σε μια βάρκα, να διακινδυνεύει τη ζωή του στη θάλασσα και τα παιδιά του μαζί να διακινδυνεύουν τη δέουσα τη ζωή. Γι' αυτό είχαμε εισηγηθεί ότι οι αιτήσει ασύλου θα έπρεπε να γίνονται και να αδείθονται, να ενεργοποιηθούν οι πρεσβείε και τα προξενείο μα στο εξωτερικό, στι τρίτε χώρε και ακόμη μια ευρύτερη εισήγηση, να ενεργοποιηθούν πρεσβέστε τα προξενία όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Άρα, αν θέλει κάποιο να τη θιάσει, να αιτείται από τον πρώτο ασφαλή προορισμό που φτάνει, εκεί που είναι και υπόχρεο να τη θιάσει. Αλλά, αν θέλει να τη θιάσει, μπορεί να το, να το, πράξει εκεί. Άρα, γλιτώνουμε από τον αρισκάρο ποιοδήποτε να μπαίνει στη θάλασσα. Αν τότε φτάσει στην Κύπρο, τότε θα πρέπει να γίνουν τα κέντρα φιλοξενία που έχω αναφέρει προηγουμένω να επιστρέφουν πίσω. Δεν μπορεί πολύ σωστό, όπω έχει αναφερθεί, η Κύπρο να επιφορτιστεί με όλου αυτού του αριθμού και θα συμφωνήσω. Και μπορεί να αυξηθήκαν οι απελάσει, όμω η ευρωπαϊκή έκθεση που μα δόθηκε πριν λίγε μέρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τι αιτήσει ασύλου σε όλου του πίνακε που υπάρχουν μέσα στην έκθεση, πρώτη Κύπρο. Ναι. Με μεγάλη διαφορά και τεράστια διαφορά από του υπόλοιπου. Ποια ήταν η δεύτερη. Και... Ε, εξαρτάται από τον κάθε πίνακα. Θυμάμαι ήταν πολύ ψηλά σε αρχαιούς πίνακες και Τσεχία η Τσεχία και Ελλάδα. η Αυστρία. Και η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες. Τσε, ε, στις, χώρε τελευταίες, ε? χώρες ήταν η Ουγγαρία και η Πολωνία. Α, θυμάμαι καλά, η τελευταία ήταν η Ουγγαρία. <laughs> ε, <laughs> σε... γεωγραφικά είναι πολύ διαφορετικά. <laughs> τα ναι, ναι, ναι. σίγουρα. Κύπρου όλες αυτές τις χώρες όμως. Έτσι, ε, αφορούμε. ναι, και αυτό που προβληματίζει είναι και η Τσεχία με Αυστρία που είναι σε άλλο γεωγραφικό σημείο και έχουν αυξημένες ροέ. Από εκεί και πέρα Είμαι να αναφερθεί ότι ναι, υπάρχουν, ε, υπάρχουν τα ερήπια στη Συρία, όπως έχετε πει, θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί η Συρία ήδη διαφημίζει πολυτελείς διακοπές για να προσελκύσει τουρίστες. Ναι. Δεν υπάρχουν ερήπια. Η Συρία έχει ήδη ορθοποδήσει σε μεγάλο βαθμό σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε, όπως έχω πει, τα δεδομένα και μια μιας και ανθρωπίνα αυτοπινά δικαιώματα. Ας διαρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί... Φεύγουν, για παράδειγμα, Έχει. από τη Συρία από το Λίβανο και αντί να πηγαίνουν σε μια φίλια μουσουλμανική χώρα, που φαίνεται και πόσο φιλικέ σχέσει έχουν αυτόν τον καιρό, επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο. Τώρα, για να ολοκληρώσω το σχόλιο μου σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ναι. είναι τρία σημεία τα οποία θέλω να αναφερθώ. Πρώτον, υπάρχει σαφή αναφορά ότι αυτοί είχαν εισέλθει στα χωρικά έδατα τη Κυπριακή Δημοκρατία, στην σελίδα 2. Και επιπλέον στη σελίδα 4, αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσκόμισε οποιοδήποτε στοιχείο. Αυτό είναι σύμφωνα με την έκθεση που έχω διαβάσει. Όμω, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν έρχονται πλοιάρια από ασφαλεί περιοχέ, Μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία, οποιοδήποτε κράτο μέλο ή οποιοδήποτε κράτο, να αποκόψει αυτέ τι ροέ προτού εισέλθουν στα χωρικά του ύδατα. Γιατί αν, αν, πούμε ότι δεν γίνεται να τα κόψει, τότε σημαίνει καταργούμε την εθνική κυριαρχία. Σημαίνει δεν θα υπάρχουν ούτε βίζε ούτε ταυτόιδε και ο καθένα θα παίρνει μια βάρκα και θα ταξιδεύει. Λοιπόν. Και μάλιστα το λέει και ξεκάθαρα απλά για να κλείσω αυτό που λέω ότι έχουν το δικαίωμα τα κράτη να αποτρέπουν την είσοδο και να απομακρύνουν τους αλλοδαπούς που συνιστούν αυτόν απέλαση σα ευχαριστώ είναι πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Σαν Πρέπει να αποτελέσω τον κύριο Παντελέδη. έχει τα λίγο χρέηση. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Θα το δούμε το θέμα.